3 Οκτωβρίου. Παντού κυματίζει γαλανόλευκη. Την παρέλαση όπως πάντα ανοίγει η Φιλαρμονική του Δήμου Δράμας. Ακολουθούν οι εθελοντές νοσηλευτικής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Όλοι γνωρίζουμε την ανεκτήμητη προσφορά τους σε ώρες δύσκολες για την πατρίδα. Ακολουθεί το Λύκειο Ελληνίδων Δράμας. Περνάει λεβέντικα μπροστά μας, σκορπώντας γύρω του ρίγη συγκίνησης. Οι θύμισες πολλές από τις επιτυχίες του ανά τον κόσμο. Διακρίσεις και βραβεύσεις σε παγκόσμιους και πανευρωπαϊκούς διαγωνισμούς χάρισαν στην πόλη μας υπερηφάνεια. Ζήτω το έθνος! Ακολουθεί ο Παμικρασιατικός Σύλλογος Δράμας, ο Άγιος Χρυσόστομος, Εθνομάρτης Μητροπολίτης Δράμας Μύρνης, Σύλλογος Μέτος Ίδρυσης το 1997, με μεγάλη δραστηριότητα, σπουδαίες πρωτοβουλίες, ένα δυνατό χειροκρότημα στο νέο αυτό σύλλογο, τον Σύλλογο Ποντίων Προαστίου Δράμας, οι Αργοναύτες. Δημοτικό Σχολείο Δράμας. Σήμερα, το 6ο Δημοτικό Σχολείο Δράμας. Ένα χειροκρότημα για τα παιδιά του 6ου Δημοτικού Σχολείου Δράμας. Ανεκτήμητη συμβολή των Ελληνίδων της Πίνδου. Ηρωικές μορφές του αγώνα. Άγιοι 40, Τεπελένη, Κοριτσά, Αργυρόκαστρο. Είναι ενδεικτικά μόνο κάποια από τα μέρη όπου ο ελληνικός στρατός προελάβνει και γράφει ιστορία. Σειρά έχει το 15ο Δημοτικό Σχολείο Δράμας. Το 1ο Γυμνάσιο Δράμας. Η 28 Οκτωβρίου θα παραμείνει πάντα μία ζωντανή δύναμη και ένα μεγάλο κεφάλαιο στην ιστορία του ελληνικού έθνους. Το 5ο Γυμνάσιο Δράμας. Γενικό Λύκειο Δράμας. Όχι βροντοφώναξαν οι φαντάροι μας στα αλβανικά βουνά. Όχι επανέλαβαν όλοι οι Έλληνες. Όχι είπαν και οι ηρωικές Ελληνίδες. Ζήτω 28 Οκτωβρίου 1940.
ιστορικής πέμπτης μοίρας καταδρομών που κυματίζει περήφανα στο χώρο της παρέλασης. Έπεται ο λόγος παρελάσεως αποτελούμενος από έναν ουλαμό της 165 μοίρας πολλαπλών εκτοξευτών πυράβλων του ενδόξου πυροβολικού μας. Για πρώτη φορά στη στρατιωτική παρέλαση της Δράμας συμμετέχει μηχανοκίνητο τμήμα, οχήματα Hammer της έψιλον μοίρας καταδρομών. Πρόκειται για οχήματα παντόδαπου εδάφους πολλαπλών χρήσεων. Χρησιμοποιούνται σε επιχειρήσεις των ειδικών δυνάμεων και ανάλογα με τη φύση της επιχείρησης εξοπλίζονται με το κατάλληλο οπλισμό. Ζυγίζουν 5 τόνους και δύναται να φέρουν αντιαρματικό εκτοξευτή Μίλαν, πολυβόλο Μανκ και ελαφρύ πολυβόλο. Ένα δυνατό χειροβόλο.